Ώρα 1 το μεσημέρι, οι πυροσβέστες έχουν ρηχτεί με όλες τις δυνάμεις τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Μαδέ, περιοχή ανάμεσα σε Λιγαριά και Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση την ώρα που στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με κίνδυνο να εξαπλωθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για την κατάσβεσή της χρησιμοποιήθηκαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, 7 βοηθητικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου και σύνολο 47 πυροσβέστες. Επίσης διατέθηκαν από τον Υγείο Δήμο ένα χωματουργικό μηχάνημα και 2 υδροφόρες. Και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Οι φλόγες περιορίστηκαν σε θαμνό δειρεματιά χωρίς να κινδυνεύσουν παρακείμενα σπίτια, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική για την άμεση επέμβαση, άμεση επέμβαση και των τοπικών εδώ και του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική από την πρώτη στιγμή. Κινητοποιήσαμε και συνεργεία δικά μας, έτσι ώστε να συνδράμουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις στην προσπάθεια που κατέβαλε η πυροσβεστική. Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ανακριτικό κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στον χώρο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το σημερινό συμβάν. Με το σβήσιμο της φωτιάς αποκαλύφθηκε και η καταστροφή. Συνολικά 15 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης έγιναν στάχτη, με πυροσβέστες να παραμένουν όλη τη νύχτα στο σημείο υπό το φόβο αναζωπήρωσης.